Χρόνια σε αυτή την αίθουσα, η πολιτική της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, η πολιτική της μετατροπής της χώρας σε αποικία των πολυεθνικών, των τραπεζών και των διαφόρων επενδυτών, η πολιτική της συντριβής εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η πολιτική της απαξίωσης της δημοκρατίας έχει βαφτιστεί σωτήρια, αναγκαία, μονόδρομος και τώρα τελευταία μεταρρύθμιση. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι το μνημόνιο τελειώνει, ότι θα βγούμε στις αγορές. Και αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι το μνημόνιο, η φτώχεια, η ανεργία, η εξαθλίωση που έφερε η πολιτική του μνημονίου ήρθαν για να μείνουν και οι πολιτικές αυτές θα βαθαίνουν όσο η διακυβέρνηση της χώρας παραμένει στα χέρια τα δικά σας, των κυριών της κυβέρνησης εννοώ, και στα χέρια της Τρόικας. Φέρατε σήμερα ένα πολυνομοσχέδιο, μίνι μνημόνιο, που το πήραμε 11,5 ώρες πριν να μπούμε σε αυτή την αίθουσα να ξεκινήσει η σημερινή επιτροπή και αύριο στην Ολομέλεια για να καθαρίσετε. Και βάζετε ξανά στο στόχαστρο τους μικρομεσαίους, εμπόρους, επαγγελματίες, παραγωγούς, βάσει της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ που παρήγγειλε η κυβέρνηση αντί 900.000 ευρώ. Γιατί φεύγετε, κύριε Χατζηδάκη? Συνεχίζετε τη συντριβή τη μικρομεσαία τάξη στο στόχαστρο αρτοποί, ταξιτζίδε, φαρμακοποί, κτηνοτρόφια, ελαιοπαραγωγή, μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών και άλλοι πολλοί. Επανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστημάτων παρόλες τις έντονες αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν του εμπορικού κόσμου. Και επαναλαμβάνεται το επιχείρημα για την τουριστική Ελλάδα, ενώ γνωρίζετε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι οι τουριστικές περιοχές ήδη υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις. Τα έχουμε ξαναπεί και το ξέρετε ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, η μόνη μεταρρύθμιση που επιφέρει είναι ένα επιπλέον κόστος για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και το μόνο όφελος είναι για τις πολυεθνικές με τη μεταβολή των όρων του ανταγωνισμού υπέρ τους και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και με αυτό το πολυνομοσχέδιο. Στο τρόφιμο, η κυβέρνηση παίζει μόνο με την βιωσιμότητα των επαγγελματιών, δεν παίζει μόνο με την βιωσιμότητα των επαγγελματιών, αλλά και με τη δημόσια υγεία. Με το ψωμί επιμένει η κυβέρνηση όπως επέμενε και η προηγούμενη, γιατί η απελευθέρωση στο ψωμί δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Ξεκίνησε το 2011 για να παραδώσει και το ψωμί προψημένο βεβαίως στα σούπερ μάρκετ. Στην πραγματικότητα, με την απελευθέρωση των αδειοδοτήσεων υπογράφεται το κλείσιμο χιλιάδων φούρνων σε συνδυασμό με το ζύγι, το οποίο ήταν το επικοινωνιακό εργαλείο της κυβέρνησης και μπερδεύει τον καταναλωτή, και πετάτε στην ανεργία χιλιάδες επαγγελματίες ενώ, και εργαζόμενους βέβαια στην αρτοπία, ενώ απελευθερώνετε τους όρους ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Για το γάλα, αναβέρθηκαν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σημειώσω επιγραμματικά. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι την έπιασε ο πόνος για την τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Ρωτώ, ποιος ευθύνεται για τις τιμές στο γάλα? Συμφωνεί και η κυβέρνηση ότι ευθύνεται το υψηλό κόστος παραγωγής. Πολύ ωραία. Ποιος ευθύνεται για το υψηλό κόστος? Απαντώ, τα καρτέλ των αγροεφοδίων. Και όχι μόνο. Δεύτερον, ευθύνεται η μεγάλη ψαλίδα παραγωγού καταναλωτή. Και αυτό το αποδέχεται η δική σας κυβέρνηση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται το καρτέλ του γάλακτος και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει η κυβέρνηση με αυτή τη ρύθμιση? Ευνοείτε αυτά τα καρτέλ. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά σας εν τέλει. Γιατί αυτοί θα προμηθεύονται το φθηνό γάλα και όχι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής θα το πληρώνει και πάλι ακριβά. Και λίγο πριν είπε ο Δημήτρης Οκοδέλας κάποια πράγματα. Και μάλιστα γάλα κακής ποιότητας. Ακριβά θα την πληρώσει και ο κτηνοτρόφος. Ο ίδιος κτηνοτρόφος που έχετε παραδώσει τα καρτέλ. Ο ίδιος ο κτηνοτρόφος που δεν ευθύνεται για τις υψηλές τιμές. Ο ίδιος κτηνοτρόφος που ήδη αδυνατεί να τα βγάλει πέρα και αποσύρεται από το επάγγελμα καταχρεωμένος. Τέλος, στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μνημόνιο υποκρισίας, κύριοι βουλευτές. Από τη μία να λέτε ότι θα δώσετε ψίχουλα για την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και από την άλλη ότι θα θεσμοθετήσετε πιο βάρβαρες διώξεις σε βάρος των χιλιάδων ανασφάλιστων επαγγελματιών αλλά και αγροτών που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Στερνούνται οι ιατροφαρμακευτικές υπερήθαλψεις γι' αυτό το λόγο και επιπλέον η κυβέρνηση έρχεται να τους τιμωρήσει και να τους καταστρέψει. Μετά τις διώξεις και τα κατασχετήρια του ΚΕΑΟ, θεσμοθετείτε σήμερα ότι οι κατασχέσεις για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία θα είναι ελεύθερες ακόμη και για ακατάσχετα εισοδήματα
προβλήματα και μάλιστα στην πηγή μετά τον πρώτο μήνα καθυστέρησης. Με αυτή τη διάταξη υπογράφεται την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων. Γιατί αυτούς κυνηγάτε και αυτούς στέλνετε στον εισαγγελέα τους τελευταίους μήνες και όχι τους μεγάλους εργοδότες όπως θα οφείλατε. Τα επιμελητήρια τα απαξιώνετε κάνοντας προαιρετική την εγγραφή σε αυτά. Και απαντήστε, κύριε Υπουργέ Εργασίας, θα ήθελα να ήταν εδώ ο κύριος Υπουργός Εργασίας, να μας πει πότε θα επαναφέρει τις συντάξεις στους υπερήλικες που τις έκοψε ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση και συγκεκριμένα 35.000 μαζί με τους ομογενείς από την Βόρεια Ήπειρο, 360 ευρώ. Ωραία, παίρνανε και δίνει ένα λεπτό και θα πρέπει να δεσμευτεί με νομοθετική προσθήκη αν θέλει να μην έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους που θα πεθαίνουν από την εξαθλίωση και όχι από άλλους λόγους στη δύση της ζωής τους. Και ένα τελευταίο όμως, θα μου επιτρέψετε, γιατί ακούσαμε πολλά εδώ μέσα, κύριε Βλάχο. 11 η ώρα τελειώνουμε. 8 είναι ακόμη. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Τελειώνετε εσείς. Επειδή το τελευταίο είναι που λέω. Επειδή αναφέρθηκε πως όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να βγαίνει από τη μία πόρτα και να μπαίνει στη διπλανή στο φαρμακείο και το θέλει μέσα. Θεωρώ ότι θέλει και το ίδιο ταμείο, δηλαδή να μην πληρώνει μια από εδώ, μια από εκεί, μια φορά να βγάζει το πορτοφόλι μέσα στο πολυκατάστημα. Και λέω εγώ τώρα, μήπως αύριο ο κύριος Γεωργιάδης θελήσει την ώρα που αυτός ψωνίζει μέσα στο σούπερ μάρκετ και τα φαρμακά του για την μητέρα του, δεν ξέρω για ποιον, για τον ίδιο. Λοιπόν, θελήσει να αλλάξει και τα λάδια. Στο αυτοκίνητό του εννοώ, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι θα κάνει, θα έρθει και θα παρακαλώ, μας πει πάμε για τα συνεργεία να μπουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, δίπλα στο προψημένο ψωμί και στο φάρμακο. Αυτό μας λέτε. Ωραία. Αυτό μας λέτε. Είναι καταστροφή αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να έρθει με τελείως διαφορετικό τρόπο, με μια διαβούλευση των 7 μηνών όπως έγινε και με την Τρόικα και με όχι με αυτές τις ρυθμίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.